Είναι οι ειδήσεις του International Info σε ένα λεπτό. Αμετανόητος είναι ο 26χρονος οδηγός που παρέσυρε και παράτησε τις φοιτήτριες στη Θεσσαλονίκη. Αν είχε περάσει από τη διάβαση, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Βέτο από την Ελλάδα και άλλες 14 ώρες για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Κακόγουστο αστείο η πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα και Γιάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε να επαναπραγματευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης με ένα νόμο και με ένα άρθρο για τις συμβάσεις. Η Λάρισα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ρυθμίσουν το χρέος του φοιτητή για να πάρει το πτυχίο ύστερα από την αναφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πάνω στα θέματα των φοιτητών. Τέλος, νέα υπηρεσία στο Meteo Now με live ενημέρωση και βροχές και κοινοτόσεις σύντομα στα κινητά μας.